αστυνομία και κοινωνία είναι στους δέκτες σας, πάντα μέσα από τη συχνότητα του Blue Sky. Απόψε έχουμε μία πολύ πλούσια εκπομπή με ειδικό περιεχόμενο. Και γιατί το λέω αυτό? Η απόψινή εκπομπή είναι αφιερωμένη αφενός στους πυροσβέστες και αφετέρου στους αστυνομικούς. Οι μεν πυροσβέστες είναι εδώ για να μας μιλήσουν για τα προβλήματα παραμονής τους στην υπηρεσία και όχι μόνο. Στο πρώτο μέρος θα ασχοληθούμε μαζί τους, ενώ στο δεύτερο μέρος θα φιλοξενήσουμε αστυνομικούς για να μας μιλήσουν φυσικά για όσα αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι στην υπηρεσία τους, για τα παράπονά τους και για τα προβλήματά τους. Επίσης, θα ήθελα να αναφερθώ και σε κάτι ακόμη. Το Σάββατο που μας έρχεται, 18 Φεβρουαρίου, είναι ψυχοσάββατο. Και τα σώματα ασφαλείας τιμούν και θυμούνται τους συναδέλφους τους που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας. Θα καταλάβετε στη συνέχεια με ποιον τρόπο θα αναφερθούμε σε αυτό το θέμα. Και πριν σας παρουσιάσω τους καλεσμένους του πρώτου μέρους, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε ζωντανά με την εκπομπή μας στο τηλέφωνο που βλέπετε και αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας. Είναι το 211-18-60-001. Σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, είμαστε ανοιχτοί για να σας ακούσουμε. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να σας παρουσιάσω τους απόψινους καλεσμένους μας. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Κώστα Παπαντώνη, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Πενταετών και Συμβασιούχων. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ που σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε. Στην παρέα μας όμως έχουμε και τον κύριο Γιώργο Σοφό, που είναι ο πρόεδρος των Πυροσβεστών Αργολίδας Αρκαδίας, Πενταετών και Συμβασιούχων επίσης. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας κι εσείς. Κοντά μας όμως έχουμε ακόμη έναν καλεσμένο, τον κύριο Γιώργο Βιντζηλαίο, ο οποίος είναι ο ταμείας της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα και σε εσάς. Χαίρομαι που σας έχουμε κοντά μας. Πριν ξεκινήσουμε όμως την κουβέντα μας, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι αύριο διαμαρτύρεστε στο Σύνταγμα. Και κύριε Παπαντώνη, θα ήθελα να μου πείτε ποιος είναι ο λόγος αυτής της διαμαρτυρίας. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να πρωτοσταματήσουμε? Υπάρχει ένας νόμος, το 39-38-2011, το οποίο ορίζει μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου έπρεπε να μονιμοποιηθούν 2.095 συνάδελφοι από πενταετής στο μόνιμο προσωπικό. Είχαμε δεσμεύσει του κύριου Τόσκα μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου ότι όλα κυλούν ομαλά, θα μονιμοποιηθεί ο κόσμος μας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ξαφνικά στις 2 του Φλεβάρη ενημερωθήκαμε με έγγραφο της κυρία Γεροβασίλη ότι υπάρχει πρόβλημα με την Τρόικα, ότι υπάρχουν πρόβλημα με τις πιστώσεις, με την πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και δεν ξέρουμε κι εμείς τι. Πραγματοποιήθηκε ένα συλλαλητήριο την προηγούμενη Τετάρτη από τις πυροσβέστες πενταετής υποχρεώσεις. Δεσμεύτηκε ο κύριος Υπουργός ότι αυτό είναι πρόσκαιρο και θα δούμε τι θα γίνει, θα το τακτοποιήσουμε και δεν θα χάσει κανένα τη δουλειά του. Και ξαφνικά φτάνουμε αύριο να κατατεθεί μια τροπολογία στη Βουλή, το οποίο ορίζει ότι οι πενταετοί θα συνεχίσουν να δουλεύουν για 3 χρόνια. Με επιπλέον καθήκοντα, επιπλέον εντάσσονται στις μεταθέσεις του Πυροσβεστικού Σώματος, αλλά με τα μισθολογικά τα ίδια τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή με 800 ευρώ που παίρναμε τότε, θα παίρνουμε και τώρα και θα πηγαίνουμε όπου θέλει η υπηρεσία. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση, αν είχε εφαρμοστεί ο νόμος και είχαν προχωρήσει την υλοποίηση του μόνιμου προσωπικού, θα έπαιρναν τουλάχιστον 1.200 ευρώ, 1.100 πόσα είναι που προβλέπεται από το ειδικό μισθολόγιο. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι έξαιρετη, γιατί δεν υλοποίησε και τον νόμο αφενός και αφετέρου το 2011 ψηφίστηκε από όλες τις εταιρείες της Βουλής. Το είχαν ψηφίσει και σαν αντιπολίτευση ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν ανακριβής. Αυτό βέβαια είναι μια σειρά ανακολουθείων της πολιτικής ηγεσίας. Το καλοκαίρι είχαμε διαβεβαίωση από τον κύριο Τόσκα ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με τους συνάδελφους τους συμβασιούχους. Ξαφνικά μας πετάνε μια γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. Τα παιδιά από τον χρόνο θα βγει καινούργια προτήρηση και μισή θα πάνε σπίτι τους, όπως φαίνεται. Γιατί οι διατακτήρες μας είπαν τώρα: δεν υπάρχει πρόβλημα, δεν χάσει κανένα δουλειά τους και έχουμε όλα αυτά τα έκτροπα. Κύριε Παπαντώνη, θα επανέλθω σε εσάς. Θα ήθελα όμως εδώ, σε αυτό το σημείο, να πάω λίγο στον κύριο Σοφό. Κύριε Σοφέ, υπάρχει και μια τροπολογία που αφορά τους πυροσβέστες. Της τελευταίας στιγμής, θέλετε λίγο να μας ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει? Και προφανώς υποθέτω ότι δεν σας αφήνει και σύμφωνος, βέβαια δεν σας αφήνει, δεν σας καλύπτει όλο αυτό που περιγράφεται στην τροπολογία. Ναι, είχαμε ένα νόμο, τον 39-38, όπως είπε και ο συνάδελφος, ήταν ξεκάθαρος. Προέβλεπε στις 10 Φεβρουαρίου τους 2.095 πυροσβέστες, πενταετός υποχρέωσης, να ενταχθούν στο μόνιμο προσωπικό. Ξαφνικά, τέλος Γενάρη, βρήκαν ότι υπάρχει πρόβλημα ώστε να υλοποιηθεί ο νόμος και μέσα σε μια εβδομάδα
τα αρμόδια Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Ανασυγκρότησης και Οικονομίας, σκαρφίστηκαν, γιατί περί αυτού πρόκειται, και συνέταξαν μία τροπολογία. Η οποία τροπολογία αυτή, την πήραμε εχθές το βράδυ ανεπίσημα, είναι καταρχήν υποβαθμίζει το πυροσβεστικό σώμα, φέρνει το πυροσβεστικό σώμα να έχει 5 ταχύτητες εργαζομένων, να έχει μόνιμους, να έχει πενταετής με σχεδόν μόνιμου καθήκοντα, τους 2095, φέρνει πενταετής... Πού κολλήγει. Φέρνει άλλους 1.900 πενταετής με τα καθήκοντα των πενταετών που δουλεύαμε όλοι και οι 4.000 μέχρι τώρα. Έχουμε συμβασιούχους οι οποίοι είναι επιλαχόντες και δουλεύουν 5 μήνες και έχουμε και συμβασιούχους οι οποίοι είναι εκτός ρύθμισης εντελώς και δουλεύουν και αυτοί 5 μήνες. Μάλιστα. Αυτή η τροπολογία το μόνο που δεν κάνει είναι να βοηθήσει ώστε το πυροσβεστικό σώμα να φτάσει στην ομοιογέννηση. Κύριε Βιντζηλέ, ακούμε αυτή τη στιγμή τους δύο συναδέλφους σας να αναφέρονται στα προβλήματα και στο άγχος τους για το αν θα παραμείνουν στην υπηρεσία και με ποιους όρους θα παραμείνουν. Εσείς που εκπροσωπείτε τους μόνιμους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος, πώς συμπαραστέκεστε σε αυτόν τον αγώνα των συμβασιούχων και των πενταετών και πώς βλέπετε φυσικά και όλη την κατάσταση? Εμείς, για μας οι συνάδελφοι αυτοί, έχουν τύχει της απόλυτης κοροϊδίας, ειδικά από την σημερινή κυβέρνηση. Και το κακό είναι ότι το να συνεχίσουν να του λένε ψέματα, το μόνο που κάνουν είναι το να ρίχνουν το ηθικό όλου του πυροσβεστικού σώματος και να το διαλύουν σε τέτοιο ρυθμό, ίσως πιο γρήγορα και από την κοινωνία. Γιατί είναι συσσωρευμένα τα προβλήματα τα οποία είναι όλα αυτά τα χρόνια στο πυροσβεστικό σώμα. Εμείς θέλουμε τους συναδέλφους αυτούς να μονιμοποιηθούν. Θέλουμε μία κατηγορία εργαζομένων. Θέλουμε να έχουν τα ίδια καθήκοντα, τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά. Δεν μπορεί ένας διοικητής να έχει τόσες κατηγορίες εργαζομένων και να χρειάζεται να έχει μαζί του εργατολόγο, να έχει μαζί του λογιστή, για να ξέρει αν θα βγάλει νυχτερινό, ποιο θα κατεβάσει από τα μάξη, ποιο θα ανεβάσει τα μάξη για να πάει σε ένα συμβάν. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Μας έχουν διαλύσει. Και είναι μια συνεχόμενη κοροϊδία όλα αυτά τα χρόνια. Μας έχουν τάξει τα πάντα, μόνο που δεν μας έχουν φέρει τον ήλιο στη γη. Αντίθετα, μας έχουν φέρει το σκοτάδι. Κάθε εβδομάδα κάτι καινούριο γίνεται και δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέλλον του σώματος. Θα έχουμε χρόνο να αναφερθούμε και εξειδικευμένα σε προβλήματα του πυροσβεστικού σώματος. Και γι' αυτό ναι, θα έχουμε συνεχείς διαμαρτυρίες. Βεβαίως. Δεν υπάρχει και άλλη λύση, άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Κύριε Παπαντώνη, επανέρχομαι σε εσάς. Τελικά όλη αυτή η αθέτηση υποσχέσεων θεωρείτε ότι ίσως είναι δεσμεύσεις μνημονιακού τύπου, στο πλαίσιο δηλαδή των μνημονίων που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια, ή είναι κάτι άλλο? Η εκτίμηση που έχουμε από τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέσα από αλληλογραφίες της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας και μέσα από το γενικό πλαίσιο των ενεργειών και των γνώσεων που έχουμε, φαίνεται ότι η πολιτική ηγεσία δεν ήθελε ποτέ να μονιμοποιήσει συναδέλφες. Μάλιστα. Και αποδεικνύεται από κάποιο έγγραφο που ήρθε στο φως πρόσφατα εσωτερικό, το οποίο ζήταγε το Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες να κάνει και αναφέρθηκε από το Γενικό Διευθυντή του κ. Υπουργού ότι είναι πολιτικό θέμα, τον Ιούνιο αυτό, αν θυμάμαι καλά. Και αφετέρου δε ότι οι παρόμοιες θέσεις με τον ειδικό φρουρό και των συνοροφυλάκων με πρόσληψη υλοποιήθηκε αυτόν με τις ίδιες ακριβώς προϋποθέσεις και με τις ίδιες ακριβώς διατάξεις. Και ως διαμαγείας προβλέπεται και για αυτούς και δεν προβλέπεται και για εμάς. Δεν μπορεί να εξηγηθεί αλλιώς ότι η διαβεβαίωση που είχαμε μέχρι τις 15 του Γενάρη τον κύριο Υπουργό και στη Βουλή και με τις δεκάδες επίκαιρες αναφορές που είχαμε και στη Βουλή απαντούσε ξεκάθαρα ότι ναι, θα τις μονιμοποιήσω. Σημαίνουν δύο πράγματα. Ή δεν ήξερε εν αγνία του ή εκ προθέσεως. Και τα δύο είναι πρόβλημα. Το ένα σημαίνει ότι δεν ξέρει τι γίνεται και το άλλο για κάποιους λόγους αυτοί δεν ήθελαν να το κάνουν. Κύριε Σοφέ, ποιες είναι οι δικαιολογίες που τίνθενται ούτως ώστε να δικαιολογηθεί η αθέτηση των υποσχέσεων και όλα αυτά που μας περιγράφει και ο κ. Παπαντώνης, βέβαια? Δεν υπάρχει, κατά την άποψή μου, δεν υπάρχει δικαιολογία καμία. Ο Υπουργός δεν δικαιολογεί κάπως την κατάσταση? Ο Υπουργός μέχρι τέλος Γενάρη, ακόμα και σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή, δήλωνε, υπάρχουν τα βίντεο, δεν μιλάμε με στοιχεία, δήλωνε ότι οι πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης που μονιμοποιούνται, η διαδικασία προχωράει κανονικά και θα γίνει στην ώρα του. Όλα αυτά σας τα λέω μέχρι τέλος Γενάρη του 2017. Και βρισκόμαστε 15 μέρες μετά
και είμαστε στον αέρα. Τι έχει αλλάξει και πείτε μας. Ξαφνικά σκαρφίστηκαν αυτό που σας λέω, ότι λένε, γιατί υπάρχουν διάφορες αιτίες. Mm-hmm. Η μία αιτία είναι ότι δεν είμαστε περασμένοι στο τακτικό προσωπικό του δημόσιου τομέα και έτσι δεν μπορούν να δικαιολογηθούν στους θεσμούς σαν προσλήψεις οι δικές μας. Πάμε στο 1:4, δεν ισχύει όμως αυτό. Γιατί σε ανάλογη περίπτωση στους ειδικούς φρουρούς εφαρμόστηκε και οι συνάδελφοι εργάζονται κανονικά. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτό να το πιστέψουμε και να το δεχτούμε. Μετά ξεκινήσαμε στην αρχή ότι υπήρχε πρόβλημα οικονομικό. Ούτε και αυτό υπάρχει, γιατί στη συνέχεια μας διαβεβαίωσε το Υπουργείο Οικονομικών ότι οι πιστώσεις υπάρχουν. Ο λόγος ούτε και εμείς δεν τον έχουμε καταλάβει ακόμα. Μάλιστα. Εύχομαι να τον καταλάβετε εγκαίρως και να αλλάξουν γενικά οι συνθήκες υπέρ σας, φυσικά. Κύριε Βιντζηλέ, θα ήθελα τώρα να δούμε κάποια άλλα θέματα που αφορούν το πυροσβεστικό σώμα. Και αυτά είναι αφενός ο εξοπλισμός και κατά πόσο είναι επαρκής. Και αφετέρου η εκπαίδευση και πόσο στα μέτρα των καθηκόντων σας είναι, ούτως ώστε να μπορείτε φυσικά να είστε και σωστοί στο έργο σας. Ο εξοπλισμός μας κάθε χρόνο γίνεται και χειρότερος. Κάθε πέρσι καλύτερα. Είναι γνωστό σε όλους ότι... Γνωρίζοντας βέβαια ότι ζούμε σε μια χώρα που κάθε καλοκαίρι υποφέρει από πυρκαγιές. Και καλοκαίρι και χειμώνα. Όπως είδατε πριν λίγο καιρό, τι είχε γίνει με τα χιόνια. Εμείς δεν σταματάμε καμία εποχή του χρόνου, γιατί δυστυχώς όπου υπάρχει συμφορά, πόνος, ο πυροσβέστης είναι δίπλα στην κοινωνία. Δυστυχώς, τι να ξεκινήσουμε από τις φόρμες. Με μια φόρμα... προσπαθούμε να την πλύνουμε, να την βάλουμε και να συνεχίσουμε. Υπάρχουν υπηρεσίες που φοράνε τα πολιτικά τους και πηγαίνουν. Διαδοχήματα. Ο στόλος μας είναι σε άσχημη κατάσταση. Τι να πω, απλά δεν έχουμε ελαστικά να πάμε στα συμβάντα. Προσπαθούμε να, με χορηγίες να εξασφαλίσουμε την καθημερινότητά μας και τη ζωή μας, αλλά και δεν είμαστε αποτελεσματικοί ώστε να προσφέρουμε ένα έργο στην κοινωνία. Μάλιστα. Όσο για τα ενάρια, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε πια και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε όχι μόνο και από αυτό. Μόνο από όλα αυτά τα προβλήματα. Κάθε χρόνο έρχονται καινούργια. Πριν λίγο καιρό κατακαιρματίσανε για να εξυπηρετήσουν ιδιωτικά συμφέροντα της Fraport το πυροσβεστικό σώμα. Mm-hmm. 600 συνάδελφοι θα πάνε να προσφέρουν εργασία. Και αυτό έρχεται μαζί με το πρόβλημα των πενταετών, να πάνε να προσφέρουν εργασία σε μια ιδιωτική επιχείρηση, χωρίς να πληρωθούν οι υπηρεσίες αυτές από στους συναδέρφους μας, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να προσφέρουμε το κοινωνικό έργο στον πολίτη. Να προσφέρουμε σε μια γερμανική ιδιωτική επιχείρηση και να μην προσφέρουμε στην Ελλάδα πολίτη. Γιατί γι' αυτό χάνουμε και τους συναδέλφους μας από τη μάχη με τον τρόπο τον οποίο, από τη στιγμή που δεν έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια καθήκοντα, να μείναν μόνιμο πυροσβέστη, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ανάλογα. Βεβαίως. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι είναι πολλοί οι απλοί πολίτες που επικοινωνούμε την εκπομπή μας και εκφράζουν αλληλεγγύη και δηλώνουν ότι είναι δίπλα σας στους αγώνες σας και φυσικά καταλαβαίνουν απολύτως γιατί τους κάνετε αυτούς τους αγώνες. Θα τους ευχαριστήσω. Να είστε καλά. Κύριε Παπαντώνη, η ηγεσία τώρα του πυροσβεστικού σώματος θεωρείτε ότι βλέπει με το ίδιο μάτι και συμπεριφέρεται αναλόγως και στους μόνιμους αλλά και στους εποχικούς και στους συμβασιούχους πυροσβέστες? Θα σας πω μόνο ότι σε ένα χρόνο μέσα έχουμε αλλάξει τρεις αρχηγούς. Πιο εύκολα αλλάζει την Μπουφάν παρά αρχηγούς. Οπότε νομίζω ότι αυτό τη χάνει ανάλογων σχολείων. Yeah. Από εκεί και πέρα το άσχημο της ιστορίας είναι ότι εμείς σαν προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος βλέπουμε κάθε μέρα. Εδώ κάνεις μια απλή αλληλογραφία με το αρχείο του πυροσβεστικού σώματος και δεν απαντάνε ποτέ. Τε αναγκάζεσαι να κάνεις την οβουλευτικό έλεγχο για να υποχρεωθούν να απαντήσουν στις 22-23 μέρες πορείς ο νόμος. Yeah. Αυτό ισχύει για όλους τους συνάδελφους. Είτε είναι συμβασιούχοι, είτε είναι πενταετής, είτε μόνιμοι. Το δεύτερο ξύμορο είναι ότι... Δύσκολη επικοινωνία δηλαδή. Ναι, υπάρχει μια επιπολαιότητα αντίστοιχη στα θέματα. Τουλάχιστον αυτό βρίσκουμε και εντοπίζουμε. Mm-hmm. Όχι τώρα, ανέκαθεν και με τον καιρό δυστυχώς φθήνει. Γίνεται προσπάθεια από κάποιους συνάδελφους του αρχείου ή κάποιους αξιωματικούς, αλλά δεν είναι αρκετό. Δεν είναι απαρκή καν. Με αποτέλεσμα τα προβλήματα συσσωρεύονται. Είτε για οικονομικούς λόγους, είτε για γραφειοκρατικούς λόγους, είτε για πολιτικές συνεννοήσεις που δεν υπάρχουν ενδεχομένως σε εντολές της πολιτικής και της φυσικής ηγεσίας. Mm. Θα πω χαρακτηριστικά, να μου επιτρέψετε, για να καταλάβετε το πόσο άσχημα είναι τα πράγματα στο πυροσβεστικό σώμα. Πριν από 3 χρόνια τραυματίστηκε ένας νεαρός από τη Μυτιλίνη.
Ο Λυκούργος ο πολίτης. Σε τροχαίο, ένα ώρα υπηρεσία, μισή ώρα από εκεί για να πάει στο περιπολικό. Αυτή τη στιγμή στην Εύω τρομάξαμε με ένα κάρο γκρίνιες, χαρτιά, διαμαρτυρίες, το ένα το άλλο, να του βγει κάποια σύνταξη 714 ευρώ να τα πατώμε. Και τώρα δικαιούται να πάρει κάποιο επίδομα και πηγαίνουμε από τον ένα στον Καϊάφα. Το νομικό με συμβούλιο του κράτους, το Συμβούλιο Επικρατείας, ο αρχηγός του Προεδρευτικού Σώματος, ο κ. Καπάκης, ο Γενικός Γραμματέας, ο Υπουργός και ερχόμαστε γύρω-γύρω. Και ο άνθρωπος αυτός είναι ξεκρέμαστος. Να τονίσω ότι από τα 714 ευρώ παίρνει 400 ευρώ, στοιχίζουν μόνο τα φάρμακά του. Παίρνει 15 φάρμακα την ημέρα. Χώρια της φυσικοθεραπείας και όλα τα άλλα που χρειάζεται. Ρεύματα, νερά και τα υπόλοιπα. Ακόμα για έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα. Που όπως και ο κάθε πυροσβέστης που πάει να σώσει τον κάθε Έλληνα πολίτη και την περιουσία του όπως υποχρεούται, δεν είναι ικανή η πολιτική και φυσική ηγεσία να το λύσει. Αυτά όλα είναι λυπηρά. Και σε όλα αυτά που είπατε, να προσθέσουμε φυσικά τους μεγάλους κινδύνους που αντιμετωπίζει το πυροσβεστικό σώμα και γι' αυτό το λόγο έχει θρηνήσει και πάρα πολλά θύματα. Το πυροσβεστικό σώμα πραγματικά μετράει πολλούς νεκρούς εν ώρα υπηρεσίας και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα εκτός όλων των άλλων θα τιμήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Θα περάσουμε λοιπόν να δούμε ένα βίντεο σχετικό με τους πεσόντες του πυροσβεστικού σώματος και θα επιστρέψουμε. Θεωρώ ότι πολλές φορές η εικόνα είναι πολύ πιο δυνατή από τα λόγια, έτσι δεν είναι.
Και κύριε Βεντζηλέη, θα ήθελα να έρθω σε εσάς να σχολιάσουμε φυσικά το περιεχόμενο του βίντεο που παρακολουθήσαμε και εκεί να σχολιάσουμε και το ότι μέχρι στιγμής η επίσημη πολιτεία αρνείται να αναγνωρίσει την επικινδυνότητα του επαγγέλματος. Όταν βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πάει, πήγαν να προσφέρουν, να σώσουν τους ανθρώπους μας. Και βλέπουμε τις φωτογραφίες τους, αισθανόμαστε λίγο πολύ άσχημα, γιατί εμείς πηγαίνουμε από εκεί που όλοι φεύγουν. Το μόνο που έχουμε δίπλα μας είναι ο Θεός. Και όταν φεύγουμε δεν ξέρουμε αν θα γυρίσουμε. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Τώρα, το ότι η πολιτεία δεν αναγνωρίζει το επάγγελμά μας ως επικίνδυνο, ως ανθυγινό, τι να πω. Εμείς θλιβόμαστε... Είναι κάτι που θα έπρεπε να έχει συμβεί, δεν το συζητάμε αυτό. Εγώ προσωπικά θλίβομαι... Απογοητεύεστε. Και απογοητεύεστε. Όλοι μας έχουμε απογοητευτεί όλα αυτά τα χρόνια με τους ανθρώπους. Κύριε Σοφέ, που δεν μπορούμε να μας δώσουν αυτό που δικαιούμαστε. Όχι μόνο εμείς, σε όλους μας. Μάλιστα. Σε όλη την κοινωνία. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Σοφέ, έρχομαι σε εσάς. Μόνο και μόνο ο αριθμός των νεκρών δείχνει την πραγματική εικόνα του επαγγελματός μας. Ό,τι και να πούμε, θα είναι περιττό. Όπως είπε και ο συνάδελφος, όταν όλοι φεύγουν, εμείς τότε πηγαίνουμε. Δυστυχώς και σε εμάς, τους πενταετίες, και στους συμβασιούχους, δεν υπολογίζεται το επάγγελμα μας ως επικίνδυνο και αθυγιεινό. Παρότι το έχουμε ζητήσει, έχει απορριφθεί. Το αυτονόητο ζητάνε. Και οι άνθρωποι ακόμα το πιο αυτονόητο ζητάνε. Εμείς ζητάμε την αναγνώριση. Αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε την εργασία τους πάνω στην προσφορά. Εκεί βγαίνεις από τα ρούχα σου. Εκεί δεν αντέχεις την ψευτιά. Πόσο την κοροϊδία. Πρέπει να θρυνήσουμε ακόμα για να μπορέσουμε να πούμε το επάγγελμά μας σε αυτή την κατηγορία. Ο κ. Πρωθυπουργός ήταν πριν λίγα χρόνια σαν αντιπολίτευση. Ανέβαινε πάνω στις συγκεντρώσεις μας και μας είχε υποσχεθεί τα πάντα. Το να υπόσχεσαι είναι κάτι εύκολο. Το να πράτεις. Είναι το δύσκολο. Και από ό,τι ήρθε η ώρα να πράξω. Και από ό,τι καταλαβαίνω. Από αυτό που άκουσα πριν λίγο για την τριετία, το μυαλό μας πάει και κάπου πιο πονηρά ίσως, εμείς που είμαστε πολύ περισσότερα χρόνια στο χώρο. Είναι πολύ απλό όταν μια κυβέρνηση έχει 2 χρόνια και σου λέει να τους κάνω τριετία. 2 και 2, 4 με την υπολογισμό ότι θα μείνουν 2 χρόνια. Άρα στον μπαλάκι στους υπόλοιπους, στον επόμενο. Το έχουμε χορτάσει να μας πλάνε μπαλάκια στη μία στην άλλη κυβέρνηση. Δεν αντέχουμε αλλού. Στο Παπαδόνη. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παπαντώνη, θα ήθελα φυσικά και το δικό σας σχόλιο για το επικίνδυνο το οποίο δεν αναγνωρίζετε, αλλά και για ό,τι άλλο νιώθετε να σχολιάσετε. Εμείς καταρχήν να γνωστοποιήσουμε στον κόσμο γιατί το γνωρίζετε. Πριν 2 χρόνια είχαμε πάρει και το επίδομα των οδηγών του δικαιούμασαν. Το χορήγησε η πολιτεία για 2 μήνες. Και μετά θεωρήσαν ότι έγινε γκάφα προφανώς, δεν ξέρω, και μας το κόψαν. Τώρα έχουμε προχωρήσει δικαστικά για να αποδείξουμε το αυτονόητο ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Άλλο παράλογο της πολιτικής των τωρινών καιρών. Είναι ότι πρόσφατα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε και καλά κάνει ότι θα δικαιώσει και θα μονιμοποιήσει κάποιους συμβασιούχους στους Δήμους, αν δεν απατώμε. Mm-hmm. Καλά κάνει να δουλέψει ο κόσμος και καλά κάνει να βρει δουλειά. Το παράλογο είναι ότι οι συμβασιούχοι συνέλευε 1500 άτομα και οι συμβασιούχοι επιλαχόντες, οι συνέλευε το 2008, το 2009, του γυμνασίου και τόσες άλλες κατηγορίες που έχουν το προεδρικό σώμα, μιλάμε για πέραν των 4.000, μιλάμε για 1.250 συνέλευες. Αυτοί οι συνάδελφοι χαραπαλέψανε μαζί με εμάς το καλοκαίρι να σβήσουν τις φωτιές. Ήταν από τις πιο δύσκολες αντιπυρικές περιόδους της δεκαετίας. Ο κ. Τόσκας, παρά τις υποσχέσεις που δεσμεύτηκε τουλάχιστον να ανανεώσει τη λίστα, που δεν έχει καν κόστος, να τονίσουμε ότι αυτά που τονίζουμε τα περισσότερα δεν έχουν κανένα χρηματικό αντίκτυπο. Καλά, αυτό δείχνει και την οχνηρία της πολιτικής ηγεσίας και της αδιαφορίας. Παρότι είχαν δεσμευτεί πολιτικά ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Τσίπρας που ερχόταν στις πορείες μας και είχε παίξει παιχνίδι και αυτός με τη σειρά του πάνω στην πλάτη μας, αντί για μονιμοποίηση, βλέπουμε την πόρτα εξόδου. Και το βλέπουμε από μια αριστερή κυβέρνηση που δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε ποτέ. Γιατί όλοι περιμέναμε την ελπίδα ότι θα δικαιωθούμε, ότι θα αναγνωρίσει η πολιτεία. Κάτι σε όσο και πολλοί δεν ξέρουν ότι έχουμε συναδέλφους που εργάζονται πάνω από 20-25 χρόνια. Δεν έχουν κάνει 15 ταχύτητες στο περιοριστικό σώμα. Ανθρώπους με 5 χρόνια, με 7, με 8, με 10, με 15 και μας παίζουν τα μπαλάκια ο ένας τον άλλον. Αυτό γίνεται επί σειρά ετών και χειροτερεύει μέρα με τη μέρα. Καταλαβαίνω απόλυτα. Το ίδιο και οι τηλεθεατές φυσικά. Κύριε Σοφέ, ούτως ή άλλως εσάς θα ερχόμουν. Ήθελα να επανέλθουμε. Πριν ρωτήσω, θέλω να πω κάτι. Ότι μην νομίσει ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης, ότι εμείς είμαστε μια κατηγορία συμβασιούχοι και ξαφνικά θέλουμε εδώ και τώρα να μονιμοποιηθούμε. Δεν είναι έτσι. Εμείς είμαστε 5 χρόνια πενταετίες,
με καθήκοντα στα χαρτιά, όχι σαν το μόνιμο, αλλά στην πράξη ακριβώς τα ίδια, ίσως και περισσότερα. Ακριβώς αυτό ήθελα να συζητήσουμε. Ποια είναι τα καθήκοντα των πενταετών, των εποχικών συμβασιούχων με, με των μονίμων πυροσβεστών? Σε κάθε υπηρεσία τα καθήκοντα είναι το ίδιο. Αν θα χτυπήσει το τηλέφωνο και δώσει συμβάν, θα μπω και εγώ μέσα στο αυτοκίνητο, θα μπει και ο μόνιμος, θα μπει και ο συμβασιούχος. Άλλο αν στα χαρτιά υπάρχει διαχωρισμός. Όταν χτυπήσει συμβάν για την προστασία του Έλληνα πολίτη, δεν θα σκεφτούμε αυτό το πράγμα εκείνη την ώρα. Είμαστε σε όλα τα συμβάντα και σε όλα τα περιστατικά παρόν. Κύριε Βετζιλέ, μου δίνει και την κατάλληλη πάσα ο κύριος Σοφός. Σε κάποια στιγμή της συζήτησης είπατε ότι οι πυροσβέστες δεν είναι μόνο παρόντες στις πυρκαγιές, αλλά και στις θεομηνίες. Σεισμούς, θεομηνίες, τροχεία, απεγκλωβισμούς, σε οτιδήποτε χρειάζεται να παρέχουμε βοήθεια. Πιστεύετε από άνθρωπο, λοιπόν, ότι ζώο, οτιδήποτε. Ακριβώς. Πιστεύετε οπότε ότι αυτή ακριβώς η δράση σας, η παραγωγή αυτού του έργου είναι που σας κάνει αγαπητούς τους πολίτες? Γιατί και από τα τηλεφωνήματα που έχουμε δεχτεί εμείς ως τώρα, αλλά και από την γνώμη που επικρατεί γενικώς, οι πολίτες είναι πολύ κοντά στους πυροσβέστες και τους κατανοούν, τους θαυμάζουν. Είμαστε ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ό,τι κάνει ένας πολίτης, το κάνουμε και εμείς. Απλά ίσως εμείς έχουμε τον εξοπλισμό, έχουμε την εμπειρία, έχουμε τη θέληση. Είναι εργαστή. Εντάξει, έχουν. Ναι, όχι, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το κάνουμε γιατί το νιώθουμε. Πηγαίνει από είναι μέσα η ζωή μας. Θα ήθελα τώρα, πριν να σας αποχαιρετήσουμε, κύριε Παπαντώνη, ξεκινώντας από εσάς, ένα μήνυμα προς τους συναδέλφους σας και προς τους πολίτες, ανάλογα που θέλετε να απευθυνθείτε, για την αυριανή πορεία, για το νόημά της και το περιεχόμενό της. Εμείς αύριο κάνουμε το 58ο συναλτήριο της τελευταίας δεκαετίας που έχουμε κάνει σαν συμβασίου και πενταετής πυροσβέστες. Καλούμε όλη την κοινωνία, όλους τους συναδέλφους, και τους πενταετής και τους μόνιμους και τους συμβασιούχους, να δώσουν ένα παρόν. 9.30 ώρα ψηφίζεται αυτή η τροπολογία. Να θυμίσω στους συναδέλφους στο πυροσβεστικό σώμα ότι όποιες κατηγορίες είναι αυτός, είτε μόνιμο προσωπικό, είτε αξιωματική, είτε συμβασιούχοι, ότι τα προβλήματα είναι περισσότερα από αυτά που μας ενώνουν, παρά αυτά που διχάζουν. Και είναι αποδεικμένο αρκετές φορές στην πράξη ότι η ισχύ εν την ενώση μπορεί να επιφέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι το μήνυμα. Και να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου για τη συμπεριφορά του κ. Τόσκα, το οποίο συμπεριφέρεται με μια υπερβολική αλαζονία απέναντι στον κόσμο, το οποίο δεν έχουμε συναντήσει σε άλλη πολιτική ηγεσία. Εγώ προσωπικά 10 χρόνια στα κοινά, τέτοιο συμπεριφορά από τον κύριο, που έχει κάνει ο κύριος Τόσκας, είναι μακράν, πολύ μακριά από πολλοί άλλους. Δεν έχει ούτε τη λεπτότητα να αναγνωρίσει το έργο και δεν έχει ούτε καν την ευσύτητα να παραδεχτεί τα λάθη και να διορθώσει κάποια άλλα. Θα σας πω μόνο εμείς, σαν ένας αξιωματικό. Με πιέζει πολύ, ναι, τον έχουμε δει μόνο μία φορά. Αυτά λέει όλα. Και άλλαξε και τίποτα, συνάδελφε. Μάλιστα. Και που τον είδατε, άλλαξε τίποτα. Κύριε Σοφέ, και άλλοι που τον βλέπουν, άλλαξε τίποτα. Απλά είδαμε ποιος είναι. Οι συνάδελφοι που μας τον δει, τον έχουν δει 5-6 φορές τα 2 χρόνια και το αποτέλεσμα ήταν μία από τα ίδια. Άλλα μας είπε και άλλα έκανε. Τι νόημα έχει? Κύριε Σοφέ, έρχομαι σε εσάς, γιατί ο χρόνος με πιέζει. Εγώ θα ξεκινήσω από εκεί που τελείωσαν οι συνάδελφοι. Μεγάλα παράπονα τον υπουργό μας, τον κύριο Τόσκα. Όντως δεν είναι μπροστά στα προβλήματά μας. Όλο το διάστημα αυτό όλα είναι καλά, όλα είναι καλά και ξαφνικά βρεθήκαμε κρεμασμένοι, βρεθήκαμε στον αέρα. Δεν ζητάμε κάτι άλλο, ζητάμε μια εφαρμογή του νόμου. Ένα νόμο που έχει ψηφιστεί από 297 βουλευτές. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ζητάμε κάτι άλλο, ζητάμε εφαρμογή του νόμου και δεν θα κάνουμε βήμα πίσω από την εφαρμογή του νόμου αυτού. Οποιαδήποτε τροπολογία ουσιαστικά είναι, προσπαθούν να περάσουν. Εμείς αύριο θα είμαστε όλοι έξω από τη Βουλή. Και ελπίζω να ακουστούν οι φωνές μας και τα μηνύματά μας. Και θα κρατήσω την τελευταία κουβέντα για να την ακούσουμε από εσάς, κύριε Βετζιλέ. Και αύριο στον δρόμο. Και στις 22 έχουμε μια πανελλαδική, όλες οι συνομοσπονδίες σωμάτων ασφαλείας πάλι στον δρόμο. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να βρούμε την αλήθεια. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστούμε, κύριε, που ήσασταν κοντά μας και μας εκφράσατε τις αγωνίες σας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε κοντά μας. Θα περάσουμε σε μία μικρή διακοπή και θα επιστρέψουμε με τους αστυνομικούς και τα δικά τους προβλήματα.
Επιστρέψαμε κοντά σας και όπως είπαμε πριν το διάλειμμα, στο δεύτερο μέρος θα ασχοληθούμε με τις αγωνίες, τους κινδύνους, τους καθημερινούς αγώνες και ό,τι άλλο θέλουν να μας πούν των αστυνομικών. Έχουμε κοντά μας τρεις αστυνομικούς από μάχημες υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Θα σας τους παρουσιάσω ευθύς αμέσως. Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Μιχάλης Καρδιασμένος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Αχιλλέας Μπογδανίδης. Καλώς ήρθατε. Και ο κύριος Γιάννης Καραστατήρας. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας απόψε. Πριν μπούμε στη συζήτησή μας, θα ήθελα να κάνω 2-3 επισημάνσεις. Την επόμενη Δευτέρα, 20 Δευτέρου, η ΠΟΑΣΥ, η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Αστυνομικών, διοργανώνει ημερίδα με θέμα το επικίνδυνο του επαγγέλματος, ένα ζήτημα που συζητήσαμε και πριν με τους πυροσβέστες, αλλά έχουμε θίξει πολλές φορές και στην εκπομπή μας με αστυνομικούς. Και έπειτα θα ήθελα να αναφερθώ και στην πανελλαδική διαμαρτυρία των σωμάτων ασφαλείας στο Σύνταγμα την επόμενη Τετάρτη στις 22 Δευτέρου. Σας βλέπω μάχημους λοιπόν τους αστυνομικούς έτσι στις επόμενες ημέρες. Φυσικά έχουμε πει ότι θα τιμήσουμε και τους πεσόντες αστυνομικούς στη συνέχεια φυσικά. Και όπως είπα υπηρετείτε σε μάχημες υπηρεσίες. Έχετε αισθανθεί τον κίνδυνο λοιπόν, έχετε νιώσει να απειλείται η ζωή σας μέχρι στιγμής, μιας και αναφερθήκαμε και στο επικίνδυνο επαγγέλματος. Κύριε Καρδιασμένε. Οποιοςδήποτε αστυνομικός δουλεύει στο πεζοδρόμιο, ανά πάσα ώρα και στιγμή νιώθει τον κίνδυνο. Μάλιστα. Αν ρωτάτε εμένα προσωπικά, ναι. Έχω και ένοπλες συμπλοκές στο παρελθόν μου έχουν τύχει. Θεωρώ ότι οποιοδήποτε μάχημος αστυνομικός νιώθει ανά πάσα ώρα και στιγμή τον κίνδυνο. Θα μας άλλος αναφέρετε μεγαλύτερος... και κάποιο περιστατικό ή τώρα ή σε συνέχεια, όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε εσείς, δεν είμαι άπειρα. Μιας και το συζητούμε, καλό θα ήταν να ακούσουμε τώρα λοιπόν, ένα περιστατικό. Λοιπόν, έχει τύχει 4 μηνών στη φύλακα, να μας έχουν δώσει, να είμαι στο τμήμα της Κυψέλης να δουλεύω περιπολικό, να μας έχουν δώσει σήμα για να ελέγξουμε άτομα που περιεργάζονται μηχανή, φτάνοντας στο σημείο κατευθείαν δεχτήκαμε πυροβολισμούς. Ανταποδώσαμε τα πυρά και έγιναν διάφορα. Θεωρώ ότι είναι πολύ, πολύ περίεργο το συνέστημα να αισθάνεσαι τον πυροβολισμό και να ξέρεις ότι έρχεται σε σένα. Κατευθύνεται... Εντάξει, εκείνη τη στιγμή μην νομίζετε ότι έχεις και το περιθώριο να σκεφτείς πολλά. Ακριβώς. Σκέφτεσαι πώς θα πάρεις μια ιδανική θέση για να προστατεύσεις τον εαυτό σου και εν συνεχεία, αν μπορείς, να κάνεις όλα τα υπόλοιπα. Μάλιστα. Και εγώ και ο Αχιλλέας που έχουμε περάσει από την αδίωξη εκβιαστών. Στον κύριο Μπογδανίδη, άλλωστε, θα πήγαινα αμέσως. Πόσο επικίνδυνο λοιπόν το επάγγελμά σας και πόσες φορές έχετε νιώσει να απειλήσετε. Η αλήθεια είναι ότι η φύση της υπηρεσίας από υπηρεσία σε υπηρεσία ποικίλει. Δηλαδή η άμεση δράση που υπηρετεί ο κύριος Γιάννης, τα ΙΑΤ, η ΜΕΤ που υπηρετεί ο κύριος Μιχάλης έχουν άλλη φύση της υπηρεσίας. Εμείς προέχουμε υπηρεσίες ασφαλείας. Για πολλά χρόνια ήμουν σε υπηρεσίες ασφαλείας. Εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με την άμεση δράση, για παράδειγμα. Η άμεση δράση πάει σε κάπου που δεν γνωρίζει τι κίνδυνο θα βρει. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή κατεβαίνει τώρα ο Γιάννης στο περιπολικό και ξαφνικά βλέπει να έχονται πυροβολισμοί. Δεν το προβλέπεις. Εμείς το προβλέπουμε μέχρι σε ένα σημείο. Ξέρεις ποιος είναι ο κίνδυνος, όπως ξέρει ας πούμε και η ΚΑΜ που πάει στα πιο δυσκολότερα περιστατικά που αντιμετωπίζει η ειδική αστυνομία. Αλλά ξέρει που πάει, ξέρει που βρίσκεται. Και παίρνει τα ανάλογα μέτρα. Ο αστυνομικός που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο, ξυπνώντας κάθε ημέρα, και αυτός είναι ένας άνθρωπος είναι. Δεν ξέρει μια μέρα που μπορεί να ξυπνήσει ο άνθρωπος και να έχει πονοκέφαλο, να είναι άρρωστος, να έχει κάποια προσωπικά θέματα. Μπαίνοντας όμως σε κρατούρα της εργασίας στο πεζοδρόμιο, αυτό πρέπει να τα ξεχάσει. Και να έχει μια ακέραια αντιμετώπιση των γεγονότων. Κατά πόσο αυτό είναι δυνατόν, ναι, είναι άλλο θέμα. Εγώ προσωπικά, για παράδειγμα, όπως ανέφερε και ο Μιχάλης, που είχαμε και συνυπηρετήσει πριν μια 15ετία και παραπάνω. Στο εκβιαστόν μου είχε τύχει που σε περιστατικό να χάσω τον αχίλιο τένοντα. Δηλαδή, ήταν τότε υπόθεση με το συγχωρημένο του Γρηγορόπουλο, καλά το λέω το όνομα, ναι. Γρηγοράκο. Γρηγοράκο, Γρηγοράκο. Οπότε είχαν ξεφύγει τα πράγματα και σε κάποιο έλεγχο, σε κάποιο κατάστημα που κάναμε εμείς με την ομάδα που βγαίναμε εμείς για τις προληπτικές ενέργειες που κάνει η υπηρεσία μας, τότε δεχτήκαμε επίθεση από πάρα πολλά άτομα και εγώ. Κράτησα μια πόρτα και την πήρα αγκαλιά για να μην δεχτούμε όλο αυτό το μένος των κυρίων του αυτού που ήρθαν για να πάνε. Πολύ δύσκολα τα πράγματα κάποιες στιγμές, με λίγα λόγια. Εντάξει, μετά μου στήξει αυτό 8 μήνες εκτός υπηρεσίας, γιατί χειρουργήθηκα, η φυσική ηγεσία στάθηκε δίπλα μου. Το κράτος όμως είναι αυστηρό, η νόμη είναι αυστηρή. Όταν βγαίνει σε αναρωτική άδεια, στερεί σε κάποια έξοδα τα οποία δεν στα
δίνει το κράτος πίσω τα έξτρα επιδόματα που παίρνουμε τέλος πάντων εμείς οι αστυνομικοί. Δεν υπάρχει ακόμα ο νόμος που να προβλέπει και τον αστυνομικό αυτά... που είναι υπηρεσία ξέρεις, που θα τραυματιστεί να του δίνουν τα ανάλογα έξοδα όταν αυτός βρίσκεται εκτός υπηρεσίας. Κύριε Καραστατήρα, έρχομαι λίγο και σε εσάς. Θα ήθελα έτσι να ακούσω και τις δικές σας μαρτυρίες. Τι έχετε βιώσει και πόσες φορές ή πόσο συχνά αισθάνεστε να απειλείται η ζωή σας. Κοιτάξτε να δείτε, η άμεση δράση που υπηρετώ, υπηρετώ στα περιπολικά, είναι μια υπηρεσία η οποία είναι η πρώτη που πάει στο σημείο, η πρώτη που βλέπει ο πολίτης. Αναγκαστικά δεχόμαστε σήματα τα οποία, επειδή είναι τακτική δύναμη η άμεση δράση, δεν είναι επιχειρησιακή, όπως είπε ο αξιότιμος κύριος συνάδελφος. Ανά πάσα στιγμή ένα απλό περιστατικό, ένα επεισόδιο φραστικό, μπορεί να εξελιχθεί σε ένοπλη αντιπαράθεση. Μου έχει τύχει, αφού λέμε και τα προσωπικά περιστατικά, να πάμε σε ένα περιστατικό το οποίο ήταν και Πάσχα, θυμάμαι, το οποίο απλά μας έδωσε το σήμα το κέντρο της άμεσης δράσης, ότι υπάρχει ένα φραστικό επεισόδιο στο σημείο και ότι πρέπει να επιληφθούμε. Φτάνουμε εκεί, οι άνθρωποι είχαν μεθύσει, είχαν κάποια διαφορά και σε μια στιγμή ένας από αυτούς που βρισκόντουσαν εκεί, ας πούμε, συγγενείς, ήρθε με μια μακρόκανη καραμπίνα. Και από τη στιγμή που είχαμε, που ήμασταν στο, πώς να το πω, σε χαλαρή κατάσταση που λύναμε ένα περιστατικό φραστικό, βρεθήκαμε σε μια συμπλοκή. Δεν έγινε κάτι. Είναι δεν πολύ εύκολο να μεταβληθεί να κλιμακωθεί το περιστατικό και να γίνει κάτι άλλο από αυτό που ξεκίνησε. Και να έχει τραυματισμούς, ακόμα και απώλειες για τους συναδέλφους μας. Βεβαίως. Σε απώλειες αναφερθήκατε και θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι το προσεχές Σάββατο 18 του μήνα η ΠΟΑΣΥ θα τελέσει μνημόσυνο στη μνήμη των πεσών των αστυνομικών. Θα δούμε ένα σχετικό βίντεο και θα επιστρέψουμε. Προσοχούν και στην παλιά στο λάβαμε 3-1.
ανατριχιαστικό ήχο του ασθενοφόρου υποδηλώνει την κρισιμότητα τη κατάσταση. Ο ένα από του δύο αστυνομικού αιμορραγεί πεσμένο στη συμβολή των οδών Αιώλου και Επικούρου στην Πεύκη. Έχει δεχθεί τουλάχιστον μία σφαίρα κατάστητα. Συνάδελφοί του και γείτονε προσπαθούν. Δεκάδε άνδρε τη ΕΚΑΜ, πάνωπλοι αστυνομικοί ακόμα και από την Αθήνα ερευνούν σπιθαμή προ σπιθαμή την περιοχή από το Δίστομο μέχρι τη Δωρινή Ναυπακτία για να εντοπίσουν του 5 Αλβανού δραπέτε των φυλακών Τρικάλων που σκότωσαν με καλάσνικοφ έναν 37χρονο αστυνομικό, πατέρα 2 παιδιών, ενώ η γυναίκα του είναι έγκυος στο τρίτο τους παιδί. Πυροβολισμοί, ανθρωποκυνηγητό και τραυματίες μέρα μεσημέρι στην καρδιά της Καλλιθέας. Καταδίωξη δύο πιστολέρων κακοποιών από άνδρες ομάδας Δίας. Ίδιος αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας αστυνομικός. Το φάντασμα της τρομοκρατίας πλανάται και πάλι πάνω από τη χώρα. Οι τρομοκράτες έχουν χαζώσει με σφαίρες τον υπαρχηφύλακα Αντώνη Νεκτάριο Σάβα και το άψυχο σώμα του κοίταται μέσα στο Ρενό Κλειό της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στον πεζόδρομο Δημητρακοπούλου στα Πατήσια. Αιματηρή καταδίωξη σημειώθηκε πριν από λίγο στην αερογέφυρα των Μεγάρων με τραυματία έναν αστυνομικό και νεκρό το 40χρονο δράστη. Ο αστυνομικός καταδίωκε ύποπτο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες έκλεψαν κατάστημα στη Νέα Πέραμο. Ο οδηγός σταμάτησε στο ύψος της Εθνικής Οδού, στην αερογέφυρα Μεγάρων και πυροβόλησε με καλάσνικοφ κατά των αστυνομικών που απάντησαν στα πυρά. Για άλλη μια φορά οι τρομοκράτες επιλέγουν να χτυπήσουν την ώρα της αλλαγής βάρδιας. Εκτιμάται ότι ήταν 6 και χρησιμοποίησαν 3 μοτοσυκλέτες. Οι 3 κατέβηκαν από τις μηχανές. Ο ένας τρομοκράτης ήταν ο Τσιλιαδόρος, ενώ οι άλλοι 2 πυροβόλησαν 99 φορές με 2 καλάσνικοφ. Εμένα οι γονείς μου πήραν τηλέφωνο και ήμουν καλά. Στις γονείς των άλλων παιδιών είναι πραγματικά πολύ άσχημα τα συναισθήματα. Ναι, μεν εσύ ξέρεις ότι σηκώνεις το τηλέφωνο και λες ναι, εγώ καλά είμαι. Οι άλλοι. Τα λόγια είναι περίτα. Δεν θα πω κάτι περισσότερο. Θα περάσω όμως σε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Νίκο Καραδήμα, αστυνομικό, ο οποίος θέλει να πει κάποια πράγματα, να παρέμβει εδώ στην εκπομπή μας. Κύριε Καραδήμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Είμαι ο Νίκος ο Καραδήμας, είμαι υπαστυνόμος και υπηρετώ για πάνω από 30 χρόνια σε τμήμα ασφαλείας. Τη συγκεκριμένη περίοδο την χάνω και αναπληρωτής νικητής σε ένα κεντρικό τμήμα ασφαλείας. Καταρχήν θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας και πιστέψτε με τα λόγου γνώμητος. Δεν είναι προσχηματικά, είναι επιβεβλημένα. Γιατί με προσπάθειες των συναδέλφων μας καταφέραμε και εμείς και έχουμε μια φωνή στην κοινωνία. Να ξέρετε όμως ότι κάθε φορά που αναφερόμαστε σε νεκρούς συναδέλφους, στη μνήμη των συναδέλφων μας, όπως θα τιμήσουμε το προσεχές Σάββατο, για μας πέρα από θύμησες, ένας κόμπος σφίγγει το λαιμό μας σαν θηλιά. Πιστέψτε με ειλικρινά και οι συνάδελφοι που είναι εκεί τα έχουν βιώσει όλα αυτά. Βεβαίως. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, να τιμήσω τη μνήμη ενός συναδέλφου μας και τιμώντας παράλληλα όλους τους νεκρούς συναδέλφους μας. Πρόκειται για έναν συνάδελφο 35 χρονών, τον Μιχάλη το Σπανοδάκη, το τέρι μου που λέμε εμείς τη γλώσσα μας, ξέρουμε τις ανάσεις μας και πώς ο καθένας επικοινωνεί με τους δικούς μας κώδικες, ήταν 35 χρονών. Έχασε τη ζωή του όταν μετά από ένα επίπονο νυχτερινό και ήταν εκτός υπηρεσίας, δεν δίστασε όταν αντελήφθηκε έναν κακοποιό να τον καταδιώξει και να τηρεί τα μέτρα ασφαλείας προς τους περιοίκους. Δυστυχώς όμως ο κακοποιός σκέφτηκε πολύ διαφορετικά και τον έπληξε θανάσιμα. Άφησε πίσω του ένα 40 ημερών και μια γυναίκα χείρα. Και ξέρετε ποια ήταν η ανταμοιβή της πολιτείας. Ένα κομμάτι γαλανόλευκη, σημαία στο φέρετρό του, ένας δακρύβλεχτος θα έλεγα επικίδιος και μετά όλα ξεχνιούνται. Καλούμε λοιπόν τον Υπουργό μας με σεβασμό, παρόλο ότι μας απαξιώνει, το προσεχές Σάββατο που θα είναι μαζί μας, να κάνει μια προσπάθεια για το επάγγελμά μας να το χαρακτηρίσει επιπλέον επικίνδυνο. Βεβαίως. Γιατί, ξέρετε, εγώ σήμερα αν πάθω κάτι, η γυναίκα μου δεν θα πάρει σύνταξη. Πέρα από το τυχαίο συμβάν, το επάγγελμά μας είναι στρεσογόνο. Δυστυχώς, με τον τελευταίο νόμο, το 4387, οι χείρες των ενστόλων δεν παίρνουν σύνταξη αν είναι κάτω από 55 χρονών. Κύριε Καραδήμα, σας ευχαριστούμε πραγματικά για αυτή την ανθρώπινη παρέμβαση πάνω απ' όλα.
Μας άγγιξε ιδιαίτερα ο λόγος σας. Και θα ήθελα με αυτά που ακούσαμε και από τον κύριο Καραδήμα αλλά και με όσα είδαμε να περάσουμε απλά σε ένα σύντομο σχόλιο και από τους τρεις σας, ένα μήνυμα, δεν ξέρω ό,τι αισθάνεστε να πείτε, αφού βρισκόμαστε λοιπόν και πολύ κοντά σε αυτό το μνημόσυνο που θα τελέσει η υποασή. Κύριε Καρδιασμένε, θα έρθω σε εσάς πρώτα. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που συζητάμε τώρα όλοι, έχουν περάσει τόσα χρονιά διεκδικήσεων εκ μέρους των σωματείων των δικών μας ώστε να χαρακτηριστεί το επάγγελμα επικίνδυνο και όλοι κλείνουν τα αυτιά τους. Έχουμε ακούσει τα άπειρα οι εκπρόσωποι μας που έχουν βρεθεί σε επιτροπές στη Βουλή, σε συναντήσεις με εκπροσώπους κομμάτων. Έχουμε ακούσει, λέει, ότι δεν είναι επικίνδυνο το επάγγελμα γιατί όταν πηγαίνετε, λέει, ξέρετε τι δουλειά πάτε να κάνετε. Κύριε Μπογδανίδη, τι έχετε να πείτε πάνω σε αυτό, γιατί ο χρόνος μου είναι λίγα δευτερόλεπτα. 128 νεκροί. Δεν χαρακτηρίζουν αυτό το επάγγελμα επικίνδυνο. Πιστεύω ότι οτιδήποτε άλλο πω είναι περίτω. Μάλιστα. Κύριε Καραστατήρα, για το κλείσιμο θα ήθελα να μας πείτε πώς είναι οι σχέσεις των αστυνομικών με τους πολίτες, με την κοινωνία. Κοιτάξτε να δείτε. Η κοινωνία εμπιστεύεται τον αστυνομικό, στηρίζεται στον επαγγελματισμό του. Προσπαθούμε και εμείς όσο μπορούμε, με φιλότιμο και αυταπάρνηση, να κάνουμε αυτά που μπορούμε, χώρια από αυτά που ορίζει το καθήκον μας, όσο μπορούμε να βοηθάμε τον πολίτη, να συνδράμουμε τον ανήμπορο και όχι απλά να λειτουργούμε κατασταλτικά και να αστυνομεύουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάνω απ' όλα για την παρουσία σας και για όσα μας μεταφέρατε. Σήμερα το κλίμα ήταν λίγο βαρύ, καθώς όπως είπαμε το Σάββατο έχουμε ψυχοσάββατο. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους τρεις σας πριν ολοκληρώσουμε να συμπληρώσει κάτι ελεύθερα. Μία κουβέντα μόνο. Επειδή έχουν προγραμματιστεί, όπως αναφέρατε και στην αρχή, ειδικά την άλλη Τετάρτη, η ένστολη, η αναρτηρία, καλώ όλους τους συναδέρφους για μία φορά να βγούνε από το σπίτι και να κατέβουν όλοι στο δρόμο. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι όσοι κυβερνούν αυτή τη χώρα να αντιληφθούν, να ακούσουν τη φωνή μας και με την παρουσία μας να τους δώσουμε να καταλάβουν ότι δεν μπορούν πλέον να παίζουν μαζί μας. Αναφέρεστε βέβαια στην πανελλανδική διαμαρτυρία των σωμάτων ασφαλείας που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη στις 22 Φεβρουαρίου. 5 ώρα το απόγευμα στο Σύνταγμα. Βεβαίως. Πριν 20 χρόνια, συγγνώμη που ανεβαίνω, είχαμε κάνει μια μεγάλη πανελλανδική συγκέντρωση που είχε περίπου 15.000 άτομα. Έχει μείνει να τη θυμούνται. Σας ευχόμαστε να διπλασιάσετε τον αυτό, αριθμό να σπάσει, των συμμετεχόντων την να Τετάρτη. Να σπάσει και αυτό το ρεκόρ 20ετίας. Για να δείξουν ότι πλέον δεν πάει άλλο. Δεν πάει άλλο. Σας το ευχόμαστε. Κυρίες και κύριοι, εμείς κάπου εδώ θα σας καληνυχτήσουμε. Θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη. Εσείς μείνετε συντονισμένοι στο Blue Sky. Από όλους εμάς, καλό βράδυ.